Ποιος είναι μεγάλος συμπάθειος? Η Ελένη είναι μια πολύ μεγάλη μου συμπάθεια. Γιατί, από πού τραβάς τα ζώα? Γιατί η Ελένη είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μου έχει μιλήσει πάρα πολύ. Μπορώ να της μιλήσω χωρίς να υπάρχει πίσω κείμενο και να μου πει κάτι και να το ακούσω, να το μεταβολήσω. Ενώ δείχνει ότι νοιάζεται για μένα σε ένα φυσιολογικό βαθμό, έτσι. Δείχνει ότι νοιάζεται για μένα. Θα μπορούσα να πω, ενώ δεν έχω κολλητή επαφή μαζί της, ότι θεωρώ φίλη μου την Ελένη. Με μια πιο απλωμένη έννοια. Πόσο καιρό είχατε συνεργαστεί? Ένα χρόνο, μία σεζόν ήμουν. Είχαμε περάσει τέλεια. Η Ζέτα είναι κολλητή μου φίλη. Δεν μπορώ να τη βάλω σε κανένα καλούπι. Άντε, πάλι. Μπορώ να κάνω στραβά μάτια για τη Ζέτα. Μην τα ράζετε. Ο Γρηγόρης ξέρω πάρα πολύ καλά ότι ενοχλείται. Οπότε μπορώ να παίξω με τον Γρηγόρη και να τον πειράξω. Αλλά είναι όλο κάτω από ένα κουκούλι που λέγεται τεχνίδι. Ο Κωστόπουλος. Μόνο το όνομά του να πεις εκνευρίζεται. Οπότε είναι πολύ εύκολο στόχο ο Πέτρος. Άμα πεις κάτι, Πέτρος Κωστόπουλος, χωρίς να λες κάτι γύρω-γύρω αυτό. Είναι με φωτοκύτταρο πια. Τα πιάνει. Ο Πέτρος, ναι. Ωραίο τύπο. Βλέπει μια διαφορά. Καλά, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι ωραίο Πέτρο. Είναι ωραίο τύπο. Βλέπει μια διαφορά από την αρχή τη σεζόν μέχρι τώρα. Με τον Πέτρο. Ναι, 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 ναι. Πίεση βλέπω. Βλέπω μεγαλύτερη πίεση. Είμαστε τώρα στο 22. Αν είναι Ευρωπαίοι, μέχρι 24. Μετά τρέχουμε. Νομίζω ότι το. Παίρνει πολύ κατάκαρα. Μεταφορικά. Ναι, μεταφορικά εννοώ. Ότι ρε παιδί μου, ότι φορτώνει λίγο, φουντώνει παραπάνω. Είναι στην πρέσα. Όταν κάποιο γενικότερα. Καθημερινό δεν είναι. Καλά, ο Πέτρος γεννήθηκε στην πρέσα. Είναι αυτή η προσωπικότητα ενώ, ναι, αλλά έτσι. Το πρωί μάλλον τον ταράζει λίγο περισσότερο μέχρι να το μάθει. Έχει μια άλλη διαδικασία το πρωινό. Το έχω περάσει και ξεκούραστα με τον Γρηγόρινο που δεν είχα το βάρος πάνω μου και γελίος μαζί με την Ζαρίφ που είχαμε ολόκληρο το βάρος και δεν ξέραμε πού να κουβαλήσουμε τον Άτλα. Το έχει μάθει, νομίζεις, κατά τη γνώμη σου. Ο Πέτρος. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή. Ναι, μωρέ. Αυτό που έκανε, αυτό που κάνει. Δεν πρέπει να απαντάει για μένα. Δεν μου πέφτει πάρα πολλής λόγος τώρα στην κουβέντα και ας μην δώσει και σημασία σε ό,τι λέω. Δεν πρέπει να απαντάει. Δεν πρέπει να τα παίρνει τόσο προσωπικά ακόμα και αν λένε για αυτόν. Θέλει 3 δευτερόλεπτα να σκεφτεί. Πριν δώσεις απάντηση. Απαντάει δηλαδή πια πολύ σε όλους και έχει ένα θυμό με όλους. Και δεν του φταίει κανείς. Είναι κομμάτι της θεματολογίας. Όπως εσείς βγάζετε, είναι κομμάτι της θεματολογίας. Θα απαντήσω και σε αυτούς που έχουν απαντήσει. Για να βγάλω. Για να βγει το τρίωρο. Για να βγει το τρίωρο. Για να βγει το τρίωρο. Για να καταλαβαίνω ότι πρέπει να γίνει. Αν δεν ανεβάσει του τόνου, άμα δεν πλαγωθεί, άμα δεν ανεβάσει. Λέγω, δεν εννοώ με του υπόλοιπου και με την Τζέννη, την υπερθεότητα Τζέννη. Πεθαίνω με την Παλατσινού, η οποία είναι. Θαυμάζει πολύ. Αλλούλα. Δεν την αφορά κιόλα, γιατί το ξέρει. Δεν θα άντεχε αλλιώ κοπέλα. Ναι, βέβαια, έχει κάνει, έχει πάρει το πτυχίο τη. Θεωρώ λοιπόν για φέτο ότι η Τζέννη, γιατί με ρώτησε, η Τζέννη είναι πολύ ωραία. Εσύγε δηλαδή με τον Πέτρο. Τι. Α, για μένα θα λες, για πε. Όχι, η Δούνια μου άρεσε γενικά που παλιά πάρα πολύ. Η Δούνια είναι εξαιρετική. Η Βανδί φέτο είναι χωρί λόγια. Χωρίς λόγια. Αυτό με έχει εκνευρίσει για μένα πάρα πολύ. Ναι, σκέφτομαι να βγω στο τραγούδι. Αφού αλλάζουμε χώρο, δεν κολλάσει κιόλα εδώ. Τα λέμε. Στον Νίκο Κλόκ, σε είδα σε κάποια στιγμή ότι. Σχεδόν σε κάθε έναρξη. Ναι, ναι, κάποια τραγούδια. Σε κάθε εκπομπή τραγουδούσα. Σε Παντελίδη. Πολύ Παντελίδη δούλεψα. Ναι. Πολύ ρεπερτόριο μου ταιριάζει πολύ στο κέφι μου. Σου έχουν προτείνει να πα σε κάποιο μαγαζί. Θα τραγουδήσω. Όχι, να παρουσιάσει ένα show, να κάνει stand-up. Σε αυτά τα. Ναι, αλλά.